Λοιπόν, πριν να πάμε σε αυτό το θέμα με τις φοιτητικές εστίες, να διαβάσω ακόμα δύο μηνύματα που στέλνει ο κόσμος, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλους, και φοιτητές και οικογενειάρχες και. Όταν είχαμε, λέει, τον COVID με προεδρικό διάταγμα, δεν μπορούσε να βάλει ο ιδιοκτήτης αυξήσεις σε ενίκια καταστημάτων για 3 χρόνια. Τώρα για τα σπίτια και διαμερίσματα, γιατί δεν το κάνουν, να παρέμβει τώρα η κυβέρνηση, ζητά ο κόσμος. Επίσης, λέτε για τις υποτροφίες. Για τα παιδιά που να σπουδάσουν στο εξωτερικό, να το δω και αυτό το θέμα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα σε ό,τι αφορά όμως τα ενίκια. 13 χρόνια στο σπίτι στη Λάρνακα πληρώνει μια γυναίκα 470 ευρώ και τη ζήτησαν, λέει, να φύγει, γιατί θα τον οικιάσουν 1000. Από 470 θα τον οικιάσουν 1000. Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, σε ό,τι αφορά τις φοιτητικές εστίες, πόσο πάνε πάνω, ποιες εστίες είναι που επηρεάζονται και γιατί. Λοιπόν, οι πρώτες αυξήσεις ήρθαν από τις εστίες της Αρχιεπισκοπής, τις εστίες Απολλώνια, στη Λεμεσό, και είχαν συμβάει πάνω γύρω στα 100 ευρώ. Ακριβώς γύρω στα, από τα 250 στα 350 για ένα στούντιο. Και μετά ήρθαν και οι αυξήσεις στις εστίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τις τσίνες που ενοικιάζει σε φοιτητές στο κέντρο. Mm-hmm. Πάλι πάνω κάτω γύρω στα 100 ευρώ το κάθε δωμάτιο. Και για ποιο λόγο, δηλαδή, όταν ρωτήσατε, φαντάζομαι, για ποιο λόγο σε αυτή την πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή που περνάνε όλοι τόσο δύσκολα, γιατί ανέβηκαν 100 ευρώ πάνω? Η απάντηση που πήραμε από την Αρχιεπισκοπή ήταν ότι ο λόγος ήταν οικονομικός, ότι δεν μπορούσαν, δεν ευκαιρνάζουν ουσιαστικά με το ενίκιο που προϋπήρχε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εστίες τις οποίες διαχειρίζεται το Πανεπιστημίο, πήραμε την απάντηση, τη φτηνή δικαιολογία, να με ρωτάτε, του ότι επειδή αύξησαν τις τιμές η Αρχιεπισκοπή, οφείλουμε να συμβαδίζουμε με τις τιμές τούτες. Κάτι που εμείς, άρα η Αρχιεπισκοπή ορίζει τις τιμές των ενοικίων για τους φοιτητές, κύριε Δημητρίου. Ακριβώς, γι' αυτό το θεωρούμε να δικαιολογείται. Ναι. Παρά τα πραγματικά τις όσες προσπάθειες έκαμε το Πανεπιστήμιο, οι οποίες πραγματικά διαμαθήματα σε κοινωνικές πολιτικές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ζήτημα της στέγασης, το θεωρούμε ότι ήταν ένα ατόπιμα της υπηρεσίας σπουδών και της φοιτητικής μέρημνας του Πανεπιστημίου. Πρέπει να δούμε το τι γίνεται. Δυστυχώς, τούτη απόφαση επάρθηκε χωρίς να ερωτηθεί ούτε η Φοιτητική Ένωση του ΔΕΠΑΚ, ούτε το οποιαδήποτε οργανωμένο σύνολο των φοιτητών. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι δηλαδή, σας είπαν ότι έχουν αυξηθεί τα λειτουργικά έξοδα, ας πούμε, υπάρχουν και δεν τα βγάζουν πλέον. Δηλαδή, ποιο είναι? Προσπαθώ να καταλάβω, γιατί υποτίθεται έγιναν για να βοηθήσουν, ειδικότερα σε δύσκολες στιγμές. Όταν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που γίνονται ακόμα πιο δυσκολότερες, εσύ επιβαρύνεις με ακόμα 100 ευρώ το στούντιο, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η βοήθεια λίγο πάει πάσο. Ακριβώς. Ο λόγος που μας είπα είναι οι αιστείες της Αρχιεπισκοπής είναι τούτους. Ότι ακριβώς λόγω λειτουργικών εξόδων και ούτω καθεξής δεν μπορούσαν να μείνουν στις ίδιες τιμές τα ενίκια. Ναι. Δυσκολεύομαι λίγο. Ενδεχομένως ο κύριος Βρασίδας να έχει να μας πει κάτι περισσότερο. Απλώς εγώ προς το παρόν δυσκολεύομαι. Θα προσπαθήσω όμως. Ναι. Εμάς το κύριο, το πρόβλημα μας, αντιλαμβανόμαστε ότι η Αρχιεπισκοπή δεν έχουν τίποτε άλλο πέρα από έναν ιδιώτη. Το πρόβλημα μας εμάς είναι οι αιστείες του Πανεπιστημίου. Γιατί να υπάρξει αύξηση στις τιμές του Πανεπιστημίου? Ναι. Εν τούτο που θέλουμε ξεκάθαρη απάντηση, και όχι απλά μια δικαιολογία του στυλ αυξήσασαν τις τιμές στην Αρχιεπισκοπή, οφείλουμε να συμβαδίζουμε, άρα ας τις αυξήσουμε και εμείς. Ήδη βρίσκουμε τον μπροστά μας σαν δικαιολογία όταν μιλούμε με ιδιώτες. Ακριβώς το ότι, μα καλά, το Πανεπιστήμιο αύξησε τις τιμές των εστιών του, εμείς γιατί να μην τα αυξήσουμε? Ναι, και πάει αλυσιδωτό όμως αυτό. Μέχρι να μην... Υπάρχουν φοιτητές που πραγματικά αυτά τα 100 ευρώ δυσκολεύονται και θα δυσκολευτούν. Κύριε Δημητρίου, εσείς που σας αναστρέφετε καθημερινά με κόσμο και φοιτητές, τι λένε?
υπάρχουν φοιτητές, όταν υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι είναι ενοικιαστιών με 34, για παράδειγμα, μόρια κοινωνικο, που βγαίνουν στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, προφανέστατα θα υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι θα δυσκολεύονται. Ακόμα και πιο κάτω να ήταν τα μόρια. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Βρασίτα ενδεχομένως να έχει να μας πει κάτι άλλο ή να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε ουσιαστικά γιατί πρέπει να συμβαδίζουν τα ενίκια της Αρχιεπισκοπής με τα ενίκια των νηστιών του ΤΕΠΑΚ. Αν ήταν έτσι, δηλαδή αν έρθει αύριο για παράδειγμα το οποιοδήποτε να ανεβάσει ακόμα 50 ευρώ, θα πρέπει να ανεβούν κι άλλο. Λέω, ρωτώ εγώ τώρα. Για πόσες εστίες μιλάμε του ΤΕΠΑΚ εντωμεταξύ, έχουμε αριθμό, πόσους φοιτητές έχουν οι εστίες στο ΤΕΠΑΚ. Το ΤΕΠΑΚ δίνει εστία γύρω σε 280 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, εντάξει, τώρα συγγνώμη, είπα και εγώ να ρωτήσω έτσι τελείως αυθόρμητα για να έχουμε έναν αριθμό. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα ζητήσουμε και άλλες απαντήσεις, κύριε Δημητρίου. Γράφουμε κάτω το γεγονός ότι το θεωρείτε εσείς απαράδεκτο και είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Ατόπιμα, είπατε. Σωστά. Ναι, γιατί όντως το ΤΕΠΑΚ τα τελευταία 2 με 3 χρόνια δίνει πραγματικά μαθήματα ακόμα και στο ίδιο το κράτος κοινωνικής πολιτικής. Μας έκανε τρομερή εντύπωση που το διαβάσαμε, είναι η αλήθεια, την Παρασκευή. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα μαζί. Μας έκανε και εμάς τρομερή εντύπωση. Εν κάτι που δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί. Άρα ναι. Λοιπόν, θα το δούμε. Θα ζητήσουμε απαντήσεις και από το ίδιο το ΤΕΠΑΚ. Νομίζω θα ήταν καλύτερο και αυτό για να έχουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση και επίσημη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Καλημέρα.